Λοιπόν, θα σας πω. Εχθές λοιπόν, κατά τις 11-11.30 ώρα, μαζεύτηκε ένα πλήθος αστυνομικών έξω από το θέατρο. Η συναυλία εξελίσσονταν εδώ μεταξύ, ε? Βεβαίως, ναι, εξελίσσονταν. Και κατά τις 1 η ώρα με συλλάβανε, διότι ένα τραγούδι από αυτά που είπαμε δεν ήταν ενήμερη η ΑΕΠ, δεν ξέρω τι, πώς θα έχουν αυτοί αυτοί στο μυαλό τους. Δεν είχαν πληρωθεί τα δικαιώματα, που αν κάποιος αναλογιστεί, ας πούμε, το κόστος αυτού του τραγουδιού είναι γύρω στα 1 με 2 ευρώ, ας πούμε. Μάλιστα. Το χρέος. 2 ευρώ το χρέος. Ναι, μπορώ να το αναλύσω δηλαδή, αλλά δεν. Λίγο πιο δυνατά, κύριε Σωμαράκη. Ναι, ναι, ναι. Για 1-2 ευρώ έγινε όλη η ιστορία. Και ήρθα. Αυτά δεν είναι λοιπόν το θέμα οικονομικό, όπως βλέπω εγώ. Είναι θέμα πώς η ΑΕΠ θα μπορέσει, ας πούμε, να περάσει αυτό που θέλει στον κόσμο. Ότι εγώ είμαι εδώ, είμαι πιο δυνατή και από το κράτος. Μπορώ να ελέγχω ακόμα και την αστυνομία να τη θέλω όπου θέλω. Γιατί είναι μια ιδιωτική επιχείρηση, μια ΑΕ. Έτσι. Σχετίζεται με το κράτος, δεν έχει καμία σχέση με το κράτος. Απλά έχει δικηγόρους, καλούς και τα λοιπά. Έχουν φτιάξει νόμους που μπορούν να στέλνουν την αστυνομία όπου θέλουν και να κάνουν συλλήψεις επ' αυτοφόρο, όπως το λένε, επί τόπου και να σε παίρνουν μέσα, σε ταλαιπωρούν στα κρατήρια. Δηλαδή, εγώ τη βραδιά μου χθες την πέρασα στα κρατητήρια. Ναι. Μέσα, κανονικά ήταν η μεταχείριση όπως μεταχειρίζεται τον κάθε ένα, ας πούμε, απατεώνα, κλέφτη κτλ. Με χειροπέδες με πήραμε. Δαχτυλικά αποτυπώματα, φωτογραφίες, ίσιες, πλάγιες, αυτά. Κοιμήθηκα σε ένα δωμάτιο με άλλους 4-5 αλλοδαπούς, με μια κουβέρτα που ευρώμαγε, ας πούμε, από χιλιόμετρα. Αυτά είναι τα κρατητήρια. Με λίγα λόγια, η ΑΕΠ χθες σταμάτησε τη συναυλία. Κύριε Σωμαράκη. Δεν τη σταμάτησε διότι δεν μπόρεσε να σταματήσει. Ολοκληρώθηκε. Ίσως λίγο πιο σύντομα, διότι ναι, με αυτή την αναδραχή, όπως καταλαβαίνετε, και ο καλλιτέχνης, αν ήταν να παίξει ακόμη μισή μια ώρα, δεν το έκανε. Απλά έδωσε ένα τέλος λίγο νωρίτερα. Και είχαμε άλλο σόου μετά τη σύλληψή σας. Ήρθε αστυνομική δύναμη κανονικά μεγάλη. Περίπου στα 15 άτομα. Ο Ιδά. Με τα τζιπ αυτά της αστυνομίας, τα μαύρα, τα ναβάρα αυτά τα καινούργια. Ο Ιδά, 15 αστυνομικοί για 2 ευρώ διαφορά με την ΑΕΠ, ε? Ναι, ναι. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, κύριε Σωμαράκη, μήπως έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι στο θέατρο των Αγρών στο Κυπαρίσι, φέτος, το εισιτήριο είναι η καλή μας πρόθεση, ενώ σε άλλους συναυλιακούς χώρους που είναι εισιτήριο κατά αποκοπήν, ούτε που εμφανίζεται η ΑΕΠ? Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, ούτε θέλω να πω κάτι τέτοιο. Ναι, δεν το ξέρω αυτό, όχι. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Ναι. Τώρα, αν κάποιοι έχουν ενοποιηθεί, εγώ κακό δεν κάνω με αυτό που έκανα. Δηλαδή, να έχω προαιρετική είσοδο, νομίζω δεν βλάπτω κανέναν από τους ανθρώπους που έρχονται να δουν μια παράσταση. Έτσι δεν είναι? Προφανώς. Προφανώς, και περνάτε κι άλλο μήνυμα σε δύσκολες εποχές. Αλλά κάνει εντύπωση πως το κράτος εν κράτη, καλά το είπατε, μια ιδιωτική εταιρεία κινητοποίησε με καλούς δικηγόρους προφανώς, αστυνομικές δυνάμεις, και για αυτή τη διαφορά που επιμερίζεται στα 2 ευρώ, εδώ υπάρχει και το φωτογραφικό υλικό. Πάλι καλά φοράγατε κόκκινα, δίνατε και το μήνυμα, δηλαδή κόκκινο μπλουζάκι χθες. Ναι. Χειροπέδες κακό βλέπω εκεί, έτσι. Ο κόσμος πώς αντέδρασε, κύριε Σωμαράκη? Καταλαβαίνετε τώρα, όταν τη στιγμή που με συνέλαβαν, καταλαβαίνετε τι έγινε. Δεν θέλω τώρα να πω τα επιφωνήματα και όλα αυτά. Τα παιδιά μου μπροστά εκεί να φωνάζουν, που πάει ο μπαμπάς και τα λοιπά, γιατί η σύλληψη έγινε μπροστά στα 4 μου παιδιά, ανήλικα όλα, επειδή είμαι και πολύ παιδιά, στη γυναίκα μου, στον πατέρα μου, ο οποίος οι συγγενείς μου είδαν και πάθανε να τον ηρεμήσουν και ακόμα κλαίει, έτσι, διότι ο άνθρωπος είναι 83 χρονών και νομίζει ότι τι έγινε, τι έκανε ο γιος μου πια, ας πούμε. Δεν μου λέτε, κύριε Σωμαράκη. Η ισχυρή αστυνομική δύναμη έξω από το θέατρο των Αγρών. Προφανώς. 15 άτομα. Να ρωτήσω κάτι. Ενημερωθήκατε πριν την έναρξη συναυλίας ότι υπάρχει αμφισβήτηση για το ένα τραγούδι αυτή τη διασκευή? Κοιτάξτε, δείτε, υπήρξαν, ας το πούμε, προειδοποιητικά τηλεφωνήματα από την ίδια την αστυνομία ότι το βράδυ θα κάνετε μια συναυλία και εμείς, αν την πραγματοποιήσετε, είμαστε υποχρεωμένοι να σας συλλάβουμε. Διότι είναι παράνομη, δεν έχει την απαιτούμενη άδεια από την ΑΕΠ και σχετικά. Μάλιστα. Εγώ εξήγησα στον κόσμο ότι εγώ τη συναυλία δεν μπορώ να την ακυρώσω, θα την κάνω και κάντε και εσείς αυτό πρέπει να κάνετε. Οπότε και. Ο νόμος λέει και δεν ξέρω τι. Λέω, κάντε το, εγώ εδώ θα είμαι, δεν πρόκειται να φύγω. Και ήρθανε.
Και αυτά ήρθαν. Μάλιστα. Και υπήρξε η κόντρα για αυτή τη διασκευή, για αυτό το τσιγκάνικο τραγούδι, το αρμένικο. Πείτε μου κάτι. Αυτό σημαίνει ότι στις επόμενες συναυλίες πρέπει να έχετε κατά νου αν έχουν την έγκριση ΑΕΠΗ. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα στις επόμενες συναυλίες. Προφανώς να ξαναστείλουν την αστυνομία, η ΑΕΠΗ, δεν ξέρω αν θα το κάνουν, θα το κάνουν. Μάλιστα. Εγώ καταρχήν θα σου πω ότι δεν πιστεύω σε αυτό το θεσμό της ΑΕΠΗ. Θεωρώ ότι είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να υπάρχει, ή έστω με αυτόν τον τρόπο. Και ναι. από σήμερα και πέρα δεν τους αναγνωρίζω καν ότι υπάρχουν. Δηλαδή, τα βαντζίδες επίσημους, το οποίο υποστηρίζει το κράτος, εγώ θέλω να είμαι ελεύθερος στο μυαλό μου και στις πράξεις μου και δεν πρόκειται να αναγνωρίσω. Ας με ξαναπάνε στα κρατητήρια, είμαι διατεθειμένος να μείνω και φυλακή, αν χρειαστεί, μόνο και μόνο για να δείξω στον κόσμο ότι δεν πρέπει πλέον. Ας το δούμε και λίγο πολιτικά το θέμα. Ό,τι μας επιβάλλουν, απλά να το δεχόμαστε ότι έτσι είναι, γιατί το λέει ο νόμος. Και ας αναλογιστεί κανείς το πείραμα του Μίλγκραμ, δεν ξέρω αν το έχει υπόψη σας, που όλοι λέγανε ότι εγώ εκτελούσα εντολές. Έτσι δεν θα πάει μπροστά αυτός ο τόπος. Με τον καθένα να λέει ότι εγώ εκτελώ εντολές. Και από ποιον? Από την ΑΕΠΗ. Από ένα σύγχρονο νταβατζή. Μα να ήταν μόνο η ΑΕΠΗ. Τρεις εταιρείες έχουν εμφανιστεί ταυτόχρονα τώρα. Όπως η ΑΕΠΗ, που ζητάνε και αυτές μερτικώς τα δικαιώματα. Στο καφενείο, στη μέση του πουθενά, του νησιού, πάνε και χτυπάνε την πόρτα. Πλήρωνε. Έγινε ολόκληρο πολιτικό θέμα στη Βουλή. Έτσι, και στα κουρία, σωστά, σωστά το λέτε. Έγινε θέμα στη Βουλή εδώ. Και κάποιοι κάνουν, δεν καταλαβαίνουν. Βεβαίως. Είναι απίστευτο. Δεν θα παίζετε πίσω από αυτό. Πάντως, εγώ δεν θα υποκύψω. Και αν θα ξανάρθουν την Δευτέρα που έχω την επόμενη συναυλία, εκεί θα είμαι. Μπορούν να με ξανασυλάβουν. Και την Πέμπτη που έχω την επόμενη, πάλι εκεί θα είμαι. Μπορούν να με ξανασυλάβουν. Κύριε Σαμαράκη, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε αυτό που κάνετε. Καλημέρα.